36 μου είπε. Μάλιστα. Στη συνέντευξη, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. 35 το λέμε εμείς. Μας αποκάλυψε βέβαια και ένα τεράστιο καυγά, ο οποίος έγινε μέσα στο MasterChef και δεν τον είδαμε ποτέ. Γιατί? Που είχε συμμετοχή η ίδια. Δεν τον είδαμε, μάλλον γιατί ήταν πολύ σκληρό καυγά, δεν ξέρω. Θα μας εξηγήσει. Και φυσικά, δεν έχουμε μόνο αυτό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τον αυστηρό πατέρα της Μάγκη, η οποία μας είπε ότι δεν την άφησε να κάνει τατουάζ τώρα, σε αυτή την ηλικία που είναι. Δείτε τα όλα αυτά στο νούμερο 4. Παρακαλώ, προηγούνται κυρίες. Λοιπόν, Μάγκη μου, δεν ξέρω αν γενικά πηγαίνεις στη λαϊκή αγορά ή σε άλλες αγορές πηγαίνεις. Μ' αρέσουν οι αγορές αυτές, οι συσκευασίες και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν πηγαίνεις να αγοράσεις για το σπίτι πράγματα, ντομάτες, δεν ξέρω, ψάρια, ό,τι άλλο φτιάχνεις, πόση ώρα σου παίρνει να διαλέξεις το σωστό, αυτό που σου αρέσει? Σε λαϊκή αγορά μπορεί να έχω περάσει και ένα 2 ώρο. Στο σχολείο, αργότερα στο πανεπιστήμιο, ήσουν δημοφιλής. Να πω τι, ότι ήμουν φλόρος. Να το χαρεί και ο Γλωσσίδης. Δεν μιλούσα, φίτου, κλάς. Ήμουν πάντα από τους καλύτερους. Απουσιολόγος δεν κατάφερα ποτέ να γίνω, δυστυχώς. Να φτυρώσω ο παπάς σου. Υπερβολικά πολύ. Πολύ. Πολύ όμως. Σκέψω ότι μέχρι και στο πανεπιστήμιο, 12 η ώρα πρέπει να είμαι σπίτι το βράδυ. Αλλιώς δεν άνοιγε η πόρτα. 12 η ώρα όμως. Μέχρι και που έφτασα 22 χρονών και έφυγα, πήγα Λάρισα. Είναι ακόμα έτσι αυστηρός? Με μένα, σκέψω ότι πότε, πέρσι, πρόπερσι, παντρεμένη τώρα. Του λέω, σκέφτομαι να κάνω ένα τατουάζ. Μου λέει, είσαι τατουάζ, δεν σου το επιτρέπω. Με μεγάλωσε μόνος του, οπότε είχε πάντα να δώσει λόγο στον οποιοδήποτε θα μπορούσε να το σχολιάσει. Είχατε ότι χάσει, δεν έκανε καλά την είχατε χάσει νέα τη μαμά, ε? Ναι, ήμουν 7 χρονών όταν την έχασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό. Οπότε είχε πάντα αυτό το άγχος και ίσως γι' αυτό το έβγαινε και πολύ αυστηρότητα. Ίσως και ενασχόλησε του με το στρατό γιατί δουλεύει στο Υπουργείο Άμυνας. Δεν είναι στρατιωτικός, αλλά σαν να είναι στρατηγός. Τώρα είναι αστέρι, την αδικία ο φακός και η τηλεόραση. Αλήθεια. Τι συμπαθείτε τη Μάγκη? Ναι. Και καλή επιτυχία να έχετε. Τι κάνετε? Ο μικρός ζητάει αδερφάκι, θα θέλαμε δεύτερο παιδί. Λοιπόν, καταρχάς, ο μικρός δεν ζητάει αδερφάκι γιατί είναι ιδιαίτερα κακομαθημένο μονάχο παιδί. Δεύτερον, δεν θέλω άλλο παιδί. Γιατί έχω ήδη 3, σου είπα, είναι μεν ο δικός μου, αλλά έχω και τα 2 τα τετράποδα που είναι σαν παιδιά. Ο άντρας μου έχει ήδη ο άνθρωπος άλλα 3 παιδιά από τον πρώτο του γάμου. Πιστεύω ότι είμαστε πιο πλήρης, δεν γίνεται. Και δεν έχει μόνο και παιδιά από τον πρώτο του γάμου ο άντρας σου. Είμαι γιαγιά. Ναι. Δεν μπορώ, Παναγία μου, ξεπερνά όλο αυτό. 2 φορές κιόλας γιαγιά. Έχει 2 εγγόνια ο άντρας μου. Πώς είναι το γιαγιά στα ιταλικά? Νόνα. Νόνα Μάγκη. Νόνα Μάγκη. Μέσα από ένα εστιατόριο, Νόνα Μάγκη. Μέσα στο σπίτι είχε γίνει ένας. Δεν μπορούσα να φανταστεί τι ακόμα σε ένα βράδυ. Είχαμε γυρίσει από πολύ ωραίο γύρισμα. Λοιπόν, και είμαστε στην κουζίνα και άνοιξα εγώ κάτι να κάνω με το μέλι. Δεν ξέρω κάτι μαγειρό και άφησα το κουτί εκεί. Και ανεβαίνω μετά επάνω στο δωμάτιο να απλώσω ρούχα. Έρχεται ο Χρήστος, μου λέει, Μάγκη, μου είπε ο Κωνσταντίνος να σε φωνάξω να μαζέψει το μέλι. Ποιο με είδε και δεν μου φοβήθηκε το τι έγινε κάτω. Μάλιο τράβημα. Την είχα δει στο Μάστερς. Και πώς είναι από κοντά, καλύτερη? Πιο όμορφη. Συμφωνούμε. Καλότητα. Ναι. Και επαυξάνονται. Τύχη, αγάπη μου, και όλα τα άλλα έρχονται. Έγινε η αρχή. Βέβαια. Τώρα γιαγιά η Μάγκη. Εντάξει, δεν είναι γιαγιά ακριβώς. Αφού τη λένε νόνα, σου λέει. Εντάξει, τη λένε νόνα, πώς να την πούν τα παιδιά. Ναι. Εντάξει, είναι μωράκι, 4 μηνών το ένα και 1,5 έτος το άλλο. Εντάξει, γιαγιά. Σιγά-σιγά όσο μεγάλο θα την είναι γιαγιά τώρα, τι να κάνουμε. Φυσικά, εννοείται. Τη αρέσει και όλο το ίδιο ιδιαίτερο χιούμορ. Και γι' αυτό άλλο αισθάνεται και υπερπλήρης αυτή η φασαρία στο σπίτι. Για το μέλι. Για το μέλι. Κλασική. Με όλα τη το δίκιο δηλαδή που έκανε χαμό. Γύρισαν από πολύ ρογύρισμα. Είχε το μέλι, το άφησε, το ξέχασε, πήγε η γυναίκα να ξεκουραστεί. Και μετά λέει απλώς. Ναι, αλλά ο Σιμεωνίδης που είναι όλα σε κουτάκια και τέτοια. Ή ο Τιμολέων θα την έλεγε ή ο Σιμεωνίδης. Για καταστασία. Για κάποιο λόγο ήμουν πολύ σίγουρος, χωρίς να το ξέρω, ότι θα ήταν ο Σιμεωνίδης. Ναι, παιδιά, το έκανε ο άνθρωπος γιατί σου λέει όποιος δημιουργεί την ακαταστασία πρέπει και να τη μαζεύει. Αφού δεν τα αντέχει να τη βλέπει. Εντάξει, μπορεί να μέλει κι εσύ. Εντάξει, όταν συμβιώνει σε ένα σπίτι όμως σίγουρα αυτά υπάρχουν. Μέλει μια ζωή. Το μάζει, δεν το μάζει μετά με τα δέρια μα. Σαν να βλέπουμε τη Μάγκη κανονικά από το MasterChef, δηλαδή κανονικά, σαν να είναι επεισόδιο. Όλα αυτό που είδαμε, η κλασική Μάγκη. Και θεωρώ ότι ο παπάς είναι πάρα δεν πολύ καλή. Δεν ήταν σύριαλ, ξέρεις, ήταν reality, γι' αυτό. Ναι, αλλά βλέπαμε τη ζωή τους και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι την ίδια την παιδιά το πιστεύει και μέσα στο παιχνίδι.
θεωρώ ότι ο μπαμπάς ήταν πολύ περήφανος με τη Μάγκη για όλα αυτά που έχει κάνει. 100%. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτών των παραδοσιακών μπαμπάδων που ακόμα και στα 35 που είναι η κόρη λέει δεν θα κάνει τατουάζ. Και αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχουν μια πραγματική σχέση. Γιατί φυσικά η Μάγκη δεν έχει κανένα λόγο να ρωτήσει τον μπαμπάτζι γι' αυτό. Άρα για να τον ρωτήσει, σημαίνει ότι έχει φροντίσει ο μπαμπάτζι να έχει φτιαχτεί αυτή η σχέση με την κόρη. Και αυτό είναι εξαιρετικό και είναι πάρα και πολύ σωστά έκανε ο μπαμπά τη. Μεγάλωσε μόνο του το παιδί. Οπότε το τι θα πουν οι άλλοι ήταν και το άγχος τη δική μου τη μαμά που ερχόταν 7 μηχανάκια και με παίρνανε για βόλτα. 7 μηχανάκια ερχόταν. Το μοναδικό τη άγχος ήταν το τι θα πει ο κόσμος, Χριστέ μου, μαζεύονταν 7 μηχανάκια. Δεν έδινε περιτροπή, ναι. Όχι, ήταν ένα που με έπαιρνε, αλλά ήταν και συνοδεία. Α, είχε και συνοδεία. Έχει σημασία. Εσύ και Τζοάν Κόλλη. Να σα θυμίσουμε ότι η Μάγκη Τεμπακάκη φυσικά είναι ένα από του υπέροχου κριτέ του MasterChef Junior που έρχεται εδώ σωστά τον Οκτώβριο. Πάμε λοιπόν στο νούμερο. Τι. Όχι, λέω τι ωραίο που θα.